Πάντα το Μακεδονικό. Ανέφερα το Μακεδονικό, κύριε Μπουτάρη, γιατί αυτές τις ημέρες έχουμε αυτό το θέμα με τα σχολεία. Και έχω και συλλαλητήριο και υπάρχουν διάφοροι ακροδεξιοί, όπως μας κατήγγυλαν οι εκπρόσωποι των γονέων από τη Βόρεια Ελλάδα. Ότι τα έχουν προσεγγίσει μέσα από social media. Έχουν γίνει. Λοιπόν, και βλέπουμε μία. Αυτά πώς αντιμετωπίζονται, κύριε Μπουτάρη. Βλέπουμε ότι γίνονται καταλήψεις. Καταλέβονται τα νέα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η ιστορία των καταλήψεων, είτε είναι στα σχολεία, είτε στα πανεπιστήμια, είτε οπουδήποτε αλλού, είναι ένα φαινόμενο το οποίο καταλαβαίνω την αγανάκτηση και τη βία του κόσμου. Όταν δεν έχει να φάει, όταν δεν έχει να στεγαστεί, όταν όλα αυτά. Αλλά από εκεί και πέρα, η βία αυτή, διότι η κατάληψη είναι βία, μια βίαιη ιστορία, ξεφεύγει από την κοινωνική, ας πούμε, αντίληψη μιας οργανωμένης και κοινωνίας η οποία έχει ένα σεβασμό σε κάποια γράμματα. Δεν μπορούμε να τα καταλύσουμε όλα. Δεν είμαι εγώ ο οποίος θα πω πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Είναι όμως πάρα πολύ λυπηρό το ότι υπάρχουν οργανώσεις, κυρίως από τη Χρυσή Αυγή και σε εμάς στα σχολεία έχουμε μηνύματα το ότι οι χρυσαυγίτες παροτρύνουν τα παιδιά να κάνουν καταλήψεις στα σχολεία κλπ. Δεν μπορεί σε ένα σχολείο, δεν είναι δυνατόν να μπαίνει σε ένα σχολείο ένα κόμμα, διότι περί κόμματος πρόκειται, το οποίο έχει ναζιστικές αντιλήψεις, να μπαίνει μέσα σε σχολείο να κάνει κατάληψη και να δηλητηριάζει τα παιδιά με ναζιστικές ιδεολογίες. Χρησιμοποιώντας δεν ξέρω τι είδους ψέματα για να τα παρασύρει. Καταλάβατε. Αυτό είναι απαράδεκτο. Κύριε Μπουτάρη, τώρα κοιτώντας πίσω. Και πιστεύω, να σας πω κάτι, πιστεύω ότι τα σχολεία πρέπει να προστατευτούν με αστυνομία. Δεν επιτρέπεται να μπει στο σχολείο, να μπει κάποιος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το σχολείο.